Είμαστε σελίδα 89 και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο λάμπτα ε. Σελίδα 89, κεφάλαιο λάμπτα ε. 35 κεφάλαιο από το βιβλίο Έξοδος. Και συνήθρισε ο Μωυσής πάσαν την συναγωγή των ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους προσέταξε ο Κύριος δια να κάμνετε αυτούς. Έξι μέρας θέλει γίνεστε εργασία. Η δε εβδόμη μέρα θέλει είστε σε εσάς Αγία, Σάββατον αναπαύσεως εις τον Κύριον. Πάσος της κάμνη εν αυτή εργασία θέλει θανατωθεί. Δεν θέλετε ανάπτει πυρ εν πάσες τες κατοικίες ημών την ημέραν του Σαββάτου. Και ελάλησε ο Μωυσής προς πάσαν τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγον, τούτο είναι το πράγμα το οποίο ο Κύριος προσέταξε λέγον, λάβετε από ό,τι έχετε προσφοράν εις τον Κύριον, ως της προαιρείται εν την καρδία αυτού, ας φέρει την προσφοράν του Κυρίου, χρυσίων και αργύριων και χαλκών και κιανούν και πορφυρούν και κόκκινων και βύσσινων και λοιπά. Και πάμε στη σελίδα 90, θα διαβάσουμε από το 10 εδάφιο. Και πας συνετό στην καρδία μεταξύ σας, θέλει ελθεί και κάνει πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος. Την σκηνή, το περικάλυμα αυτής, τη σκέπη αυτής, τα σπερώνας. Και πάμε στο 20 εδάφιο. Και εξήλθε πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ, απέμπροσθεν τη Μωυσέως, και ήλθον πας άνθρωπος, του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν, και παστής τον οποίον το πνεύμα αυτού έκαμεν προαιρετικόν και έφεραν την προσφοράν του Κυρίου δια το έργον της σκηνής του μαρτυρίου και διαπάσαν την υπηρεσίαν αυτής και δια τας Αγίας στολάς. Και ήθον άνδρεστε και γυναίκες όσοι ήσαν προαιρετικής καρδιάς. Και 24 εδάφιο. Πάς ως της ιδύνατον να κάνει προσφοράν αργυρίου και χαλκού έφερε προσφοράν εις τον Κύριον. 25 εδάφιο. Και πάσα γινή συνετή την καρδίαν έκλωθεν με τα σχήρας αυτών και έφερον και κλωσμένα το κιανούν, το πορφυρόν, το κόκκινον και το βίσον. Και πάσα οι γυναίκες των οποίων η καρδία διήγηρεν αυτάς εις ευμηχανίαν έκλωσαν τα στρίχας των εγών. Και οι άρχοντες έφεραν τους λίθους σονιχήτους, ονιχήτας και τους λίθους ενθέσεως δια το εφόδι και δια το περιστήθιον και τα αρώματα και το έλαιον δια το φως και δια το χρηστήριον έλαιον και δια το ευώδες θυμίαμα. Οι Ισραήλ έφεραν προαιρετικήν προσφοράν εις τον Κύριον, πάσα νύρ και γινή, τον οποίον η καρδία έκαμεν αυτούς προαιρετικούς εις τον αφαίρωσιν διαπάσαν την εργασίαν, την οποίαν προσέταξε ο Κύριος να γίνει διαχειρός Μωυσέως. Κι είπεν ο Μωυσής προς τους Ισραήλ, ιδέτε, ο Κύριος εκάλεσεν εξ ονόματος Βεσελεήλ, τον ιόν του Ουρί, ιού του Ορ, εκ φυλής Ιούδα, και ενέπλησεν αυτόν πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως και επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας και δια να επινοεί έντεχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις χρυσίων και εις αργύριων και εις χαλκών και να γλύφει λίθους ενθέσεως και να σκαλίζει ξύλα διεργασίαν δια παν έντεχνων έργων. Και έδωκεν εις την καρδία αυτού το να διδάσκει αυτός και Ηλιάβ ο γιος του Αχή Σαμάχ εκ φυλής Δαν. Τούτους ενέπλησε συνέσεως καρδίας δια να εργάζονται παν έργων. Και λάμπτα σίγμα ένα. Και έκαμεν ο Βασελεήλ και ο Ηλιάβ και πάσοφος την καρδία εις την οποία ο Κύριος έδωκε σοφίαν και σύνεση δια να εξεύρει να εργάζεται παν το έργο της υπηρεσίας του Αγιστηρίου κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος. Και κάλεσε ο Μωυσής τον Βεσελεήλ και τον Ηλιάβ και πάντα σοφών την καρδίαν, στο οποίο την καρδίαν ο Κύριος έδωκε σοφίαν πάντα άνθρωπο του οποίου η καρδία διήγηρεν αυτόν εις το να έλθει προς το έργον τι ακόμη αυτό. Και έλαβεν απέμπροσθεν του Μωυσέως πάσας τας προσφοράς τας οποίας έφερον οι Ισραήλ δια το έργον της υπηρεσίας του Αγιστηρίου δια να κάμωση αυτό. Και έφερον έτη προς αυτόν αυτοπροαιρέτους προσφεράς κάθε κάστην πρωία. Κλήθον πάντε στη σοφία εργαζόμενοι πάν το έργο του Ηγεστηρίου, έκαστος εκ του έργου αυτού το οποίον έκαμνον. Και είπον προς τον Μωυσήν, ο λαός φέρει πλειότερον παρά το ικανόν,
για την υπηρεσία του έργου, το οποίο ο Κύριος προσέταξε να γίνει. Και προσέταξε ο Μωυσής και εκήρυξαν το στρατοπέδο λέγοντας: «Μη δεις ανήρ, μήτε γινή, ας μην κάνει πλέον εργασίαν δια την προσφοράν του Αγιαστηρίου». Και ο λαός έπαυσε να από του να φέρει, διότι η ύλη την οποίαν είχον ή το ικανή δι' όλων το έργων, ώστε να κάμωσε αυτόν και περίσευσεν και πάσο σοφός την καρδίαν εκ των εργαζομένων το έργο της σκηνής έκαμον και λοιπά. Και πάμε στη σελίδα 95, 42 εδάφιο από το λάμπτα θήτα κεφάλαιο. Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος στο Μωυσήν, ούτως έκαμον η Ισραήλ άπαν το έργον. Και είδεν ο Μωυσής άπα το έργον, και ειδού είχον κάμει αυτό καθώς προσέταξεν ο Κύριος, ούτως έκαμον. Και ευλόγησεν αυτούς ο Μωυσής. Και πάμε στο 16 εδάφιο, μη κεφάλαιο. Και έκαμεν ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος σε αυτόν, ούτως έκαμε. Και τον πρώτο μήνα του δευτέρου έτους, την πρώτη του μηνός, εστήθη η σκηνή. Και έστησε ο Μωυσής την σκηνή και έβαλε τα υποβάσια αυτής και έστησε τα σανίδας αυτής και έβαλε τους μοχλούς και έστησε τους στήλους αυτής και εξύπλωσε τα παραπετάσματα επί την σκηνή και έβαλε το κατακάλυμα της σκηνής επ' αυτήν άνωθεν, καθώς προσέταξεν ο Κύριος τον Μωυσήν. Και λαβών των μαρτύριων, δηλαδή την κυβωτό της Διαθήκης, έθεσεν εν την κυβωτό και έβαλε τους μοχλούς εις την κυβωτόν και έβαλε το ελαστήριον εις την κυβωτόν άνωθεν και έφερε την κυβωτόν εις την σκηνήν και επέθηκε το καλυπτήριον κατά πέτασμα και σκέπασε την κυβωτόν του μαρτυρίου καθώς προσέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Και έθεσε την τράπεζαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου κατά το μέρος σκηνής το προσβολάν έξωθεν του καταπετάσματος και διέταξεν επ' αυτούς σάρτους τους διατεταγμένους ενώπιον του Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος τον Μωυσήν. Και έθεσε την λιχνίαν εν τη σκηνή του μαρτυρίου απέναντι στις τραπέζες κατά το μέρος σκηνής το προσμεσηβρίαν και άναψε τους λίχνους ενώπιον του Κυρίου, καθώς προσέταξεν ο Κύριος τον Μωυσήν. Και έθεσε το χρυσούν θυσιαστήριον εν τη σκηνή του μαρτυρίου απέναντι του καταπετάσματος και θυμίασεν επ' αυτού ευώδες θυμίαμα, καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και επέθηκε τον τάπητα εις την θύραν της σκηνής και το θυσιαστήριον του λουκαυτώματος έθεσε παρά τη θύραν της σκηνής, της σκηνής του μαρτυρίου και προσέφερε επ' αυτού το ολοκαύτωμα και την εξαρφή των προσφορά, καθώς προσέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Και έθεσε νυπτήρα μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου και έβαλε αυτό είδωρ δια να νύπτονται και ένυπτον εξ αυτού ο Μωυσής και ο Αρών και οι αυτού τα σχήρας αυτών και τους πόδας αυτών. Ότε εισήρχονται στην σκηνή του μαρτυρίου και ότε προσήρχονται στη θυσιαστήριον ενύπτοντο, καθώς προσέταξε ο Κύριος τον Μωυσήν. Και έστησε την αυλή κύκλο της σκηνής και του θυσιαστηρίου και κρέμασε τον τάπητα της πύλης αυτής και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργο. Τότε εκάλυψεν η νεφέλην τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίου ενέπλησεν τη σκηνή και δεν ειδυνήθη ο Μωυσής να εισέλθει σκηνή του μαρτυρίου διότι η νεφέλη εκάθετο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησε την σκηνή. Και ότε η νεφέλη ανέβαινε πάνω δεν της σκηνής, οι Ισραήλοι συσκώνοντο καθόλας αυτών τα σοδηπορίας. Αν όμως η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι τις ημέρες της αναβάσεως αυτής. Διότι η νεφέλη του Κυρίου το επί της σκηνής την ημέραν και πήρε το επ' αυτήν τη νύχταν και ενώπιον παντού σου οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τα σοδηπορίας. Αμήν. Κάποια στιγμή την πρώτη του έτους ο Θεός έδωσε οδηγία στον Μωυσή και στο λαό Ισραήλ και εξήλθαν διαχειρός κρατεάς και βραχύρος εξυπλωμένου εκ της γης της Αιγύπτου. Ένα χρόνο εκπαίδευε ο Θεός το λαό Ισραήλ μέσα από παραβάσεις, αμαρτίες, θασιασμούς, ταλαιπωρίες, καθώς ο λαός Ισραήλ, παρόλα όσα είδε, τα μεγάλα θαύματα που έκανε ο Θεός, δεν έπαψε με καρδιά
απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, να θέλει αυτά που δεν ήθελε ο Θεός πολλές φορές και να κάνει αυτά που δεν του είπε ο Θεός ακόμη πιο πολλές φορές. Όμως, ο Θεός μακρόθυμος, με έναν άνδρα, δούλο του, ο οποίος είχε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό, ήταν υπήκοος, υπάκουος, κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Ένας χρόνος πέρασε, μέχρι ότου ο Θεός δώσει κατεύθυνση και οδηγία στο Μωυσή για να φτιαχτεί το έργο το μοναδικό, το οποίο μόνο ο Μωυσής μπορούσε να φτιάξει και το οποίο φτιάχθηκε κατά πάντα σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο οποίος εδόθησε στο Μωυσή, τη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ο τόπος στον οποίο ο Θεός πραγματικά επισκεπτόταν το λαό του, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα ήταν ότι με τη σκηνή του μαρτυρίου οδηγούσε το λαό, γιατί ο λαός είχε μπροστά 40 χρόνια πορείας μέχρι να φτάσει στη γη, και μάλιστα 40, στη γη ρέουσα γάλα και μέλι, και μάλιστα 40 χρόνια σε έρημο τόπο. Γύρω-γύρω τους πήγαινε ο Θεός. Γιατί έπρεπε να φτάσουν στο σημείο να είναι έτοιμοι να εισέλθουν. Η μακροθυμία του Θεού ήταν αυτή που καθυστέρησε το έργο του Θεού εξαιτίας της απιστίας του λαού Ισραήλ. Δηλαδή, η απιστία του λαού του Θεού οδήγησε τον Θεό, οδηγήθηκε ο Θεός να μην μπορεί να φέρει το λαό του Θεού στη γη της επαγγελίας. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι όπως και στη ζωή μας τα πάντα διαπίστεως γίνονται, και η πίστη είναι αυτή που όταν έχει έργο οδηγεί τον άνθρωπο στην ευλογία. Και ποια πίστη? Στο Λόγο του Θεού, στις εντολές του Θεού. Αλλά δεν φτάνει μόνο η πίστη, είναι απαραίτητη και η ελπίδα. Να ελπίζουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό στην Καινή Διαθήκη, στον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Θεός που υποσχέθηκε είναι δυνατός και να εκτελέσει. Όπως ακριβώς και ο Αβραάμ επελπίδη επίστευσε ότι ο Θεός που υποσχέθηκε σε έναν άντρα 100 χρονών είναι δυνατός να τον κάνει να τεκνοποιήσει, και μάλιστα με μια γυναίκα 90 χρονών που δεν υπήρχαν τα γυναικεία. Άνευ πίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο, και χωρίς ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί, θέλει να κάνει ό,τι λέει στη ζωή μας, δεν μπορεί να εισέλθει ο άνθρωπος στη γη της επαγγελίας. Αλλά, και είναι και ένα τρίτο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός, η αγάπη. Γιατί και η έλλειψη αγάπης αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στο να προχωρήσει ο άνθρωπος του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού. Έλλειψη αγάπης ήταν αυτή που οδήγησε τον Κορέ, τον Δοθάν, τον Αβυρών και τον Ον να στασιάσουν στο Μωυσή και στον Ααρών. Η οποία έλλειψη αγάπης τους οδήγησε σε απιστία. Δηλαδή, θα πει απιστία, δεν πίστευαν αυτά που λέγει ο Θεός και που έκανε ο Θεός, αλλά πίστευαν αυτά που νόμιζαν αυτοί. Πίστευαν στη δική τους γνώμη. Φοβερό λάθος. Έχω μια άποψη, θεωρώ ότι είναι σωστή, την εμπιστεύομαι και τα κάνω χάλια στη ζωή μου. Πόσο σοβαρό είναι να είναι ενωμένη η πίστη μας με το Λόγο του Θεού. Να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού. Γιατί αν μπει στη μέση η καρδιά,
τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει το Λόγο του Θεού και πιστεύει σε αυτά που θέλει η καρδιά του. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι εκτελεστής του Λόγου εάν δεν ελπίζει με όλη του την ψυχή ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα για αυτόν. Βλέπετε, αδερφοί, τον τέλειο συνδυασμό. Ο τέλειος συνδυασμός του ευλογημένου ανθρώπου, του ανθρώπου με τον οποίο ο Θεός συνεργάζεται και του ανθρώπου με τον οποίο ο Θεός δοξάζεται. Μεγαλύτερα πάντων είναι η πίστης. Γιατί η πίστης είναι αυτή που μας ενώνει με το Θεό, η αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος και μας ενώνει και με το Θεό, διά του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, εν πνεύματι Αγίου και με τα αδέλφια μας. Εάν δεν έχουμε αγάπη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ. Και πώς μπορώ να καταλάβω αν έχω αγάπη? Από τη συμπεριφορά μου. Συμπεριφορά μου, η δική μου η συμπεριφορά φανερώνει στα δικά μου μάτια την έλλειψη της αγάπης μου. Εάν μιλώ αυστηρά, αν μιλώ άσχημα, περιφρονητικά, αν εξουθενώ. Όταν έχω αγάπη, όλο γλυκά μιλάω, τρυφερά μιλάω. Γιατί? Γιατί αγαπάω. Αν όμως υπάρχει σκληρότης, δεν υπάρχει έλεος μέσα στην καρδιά μου, τότε ο Θεός είναι ανήλαιος σε μένα. Πόσο σοβαρό είναι, αδερφοί, να έχω μπροστά μου έναν Θεό που τον λατρεύω και να είναι ανήλαιος σε μένα. Επειδή δεν κάνω έλεος, να μην κάνει έλεος σε μένα. Πόσο σοβαρό είναι να εκπαιδεύομαι, να αγωνίζομαι, να σπουδάζω, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε δια Πνεύματος Αγίου, αλλά γιατί το ζητώ, να γεμίζει η καρδιά μου με έλεος, ώστε ο Θεός να κάνει έλεος στη ζωή μου. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αγάπη, γι' αυτό η Καινή εντολή στην Καινή Διαθήκη, η καινούργια εντολή, να αγαπάς τον αδερφό σου, να αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα με την αγάπη που ο Χριστός μας αγάπησε. Εάν αγαπάμε, δεν φτάνει μόνο. Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει μόνο στον Κύριο. Δεν ελπίζει ούτε στον εαυτό του, ούτε στη γνώμη του, ούτε στην άποψή του, ούτε στη δύναμή του, ούτε στις ικανότητές του. Όταν αγαπάς τον αδελφό σου, που σημαίνει τον Χριστό, γιατί στον αδελφό μας βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού. Πρώτον, και δεύτερον, όταν ελπίζεις στον παντοδύναμο Θεό, αναγνωρίζοντας, γιατί η ελπίδα εμπεριέχει την έννοια της ταπείνωσης. Επειδή ξέρω πόσο αδύναμος, μικρός και ασήμαντος και ανίκανος και άχρηστος είμαι, γι' αυτό ελπίζω στον Χριστό, που μπορεί τα πάντα. Δεν μπορεί η ελπίδα μου να είναι απόλυτα στο Χριστό αν δεν έχω ταπείνωση. Γιατί αν δεν έχω ταπείνωση, αισθάνομαι δυνατός. Αισθάνομαι ότι μπορώ. Άρα δεν είναι η ελπίδα μου απόλυτη στον Κύριο, αφού μπορώ. Εντάξει, βοήθα με να κάνω αυτό που μπορώ. Ενώ ο ταπεινός τι λέει? Κάνε, Κύριε, εσύ αυτό που εγώ δεν μπορώ. Τελείως διαφορετική φιλοσοφία, αν μου επιτρέπετε την άκφραση, πιο σωστά νοοτροπία του χριστιανού είναι: Χριστέ μου, κάνε αυτό που εγώ δεν μπορώ, εσύ και τίποτα εγώ δεν μπορώ. Όταν λοιπόν έχω αγάπη στον αδερφό μου, τότε έλεος, τότε ο Θεός είναι με έλεος σε μένα. Όταν ελπίζω σε Αυτόν, αποφασίζει να με ευλογεί ο Θεός. Και όταν έχω έναν Θεό που είναι ελεήμων σε μένα και έχει απόφαση να με ευλογήσει, τότε έχω τη δυνατότητα να πράττω κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Αλλιώς δεν έχω. Αλλιώς θέλω, αλλά δεν μπορώ. Αγωνίζομαι, αλλά δεν τα καταφέρνω. Τρέχω, αλλά ποτέ δεν φτάνω. Δεν μπορώ να είμαι όπως ο Μωυσής, κατά πάντα υπήκοος.
υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ. Για να μπορώ να είμαι υπάκουος στο Λόγο του Θεού, πρέπει να έχω την ευλογία του Θεού στη ζωή μου, να με ευλογεί, να με λέει ο Θεός για να μπορώ να πράττω το θέλημά Του, αλλά και το έλεος του Θεού. Αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά, έλεος και αλήθεια. Αλήθεια είναι ο Χριστός και έλεος είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Αυτός είναι ο ολοκληρωμένος χριστιανός. Αυτός, αδελφοί, θέλει ο Θεός να γίνουμε και να μας κάνει. Να το πω μια φορά ακόμη. Γιατί είναι, αδελφοί, ό,τι το σημαντικότερο στη ζωή του καθενός μας. Για να είμαι πιστός, πρέπει να έχω εργοπίστεως, να είμαι υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν μπορώ να είμαι υπάκουος στο Λόγο του Θεού και να έχω εργοπίστεως, εάν δεν με ευλογεί ο Θεός. Ποτέ δεν θα είμαι ευλογημένος, αν δεν ελπίζω μόνο σε Αυτόν. Και ποτέ δεν θα μπορώ να ελπίζω μόνο σε Αυτόν, αν δεν αγαπάω τον ελάχιστο αδερφό μου, για να κάνει έλεος ο Θεός στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, όταν βλέπω, και από εκεί αρχίζουμε, όταν βλέπω τον εαυτό μου να μην έχει αγάπη, και πώς το βλέπω, επαναλαμβάνω, από τη συμπεριφορά μου και από τις σκέψεις μου. Όταν κρίνω, όταν κατακρίνω, όταν μαλώνω, όταν τσακώνομαι, όταν με αδικούνε και δεν συγχωρώ, όταν αδικώ και δεν καταλαβαίνω, πάει η ζωή μου. Εμποδίζονται οι προσευχές μου. Δεν έχω καμία πιθανότητα να είναι ο Θεός μαζί μου. Ο Θεός θα αγωνιστεί να με μεταμορφώσει κατά την εικόνα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου για να είναι μαζί μου. Καταλάβατε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι να είμαστε στην παρουσία του Θεού ευλογημένοι χριστιανοί. Δεν είναι απλό, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο. Και όλα ξεκινάνε από το πόσο αισθάνεσαι σπουδαίος ή πόσο αισθάνεσαι άχριστος. Αν σε οδηγεί η καρδιά σου να πατηλεί περπάτα και σπόδαρε διεφθαρμένη, τότε θα βλέπεις τον εαυτό σου πολύ ψηλά. Αν καταλάβεις ότι δεν είσαι τίποτα, ότι είσαι αδύνατος, τότε ο Θεός θα φαίνεται στη ζωή σου δυνατός. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο, αρκεί να το καταλάβουμε. Τόσο εύκολο, μα τόσο εύκολο, να ζούμε μέσα στην απόλυτη ευλογία του Θεού. Αρκεί να το καταλάβουμε. Πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα τούτον, αρχή τούτον η αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Δεν υπάρχει αγιασμός. Γι' αυτό και ο Θεός τι είπε στο Μωυσή. Το πρώτο που έδωσε πριν τους δώσει εντολή να κατασκευάσουν την κιβωτό της Διαθήκης που ήταν ό,τι το σημαντικότερο για, για το λαό Ισραήλ. Γιατί σκεφτείτε γιατί ήταν όσο το σημαντικό, το παν και το σημαντικότερο, γιατί βγήκε ένας λαός που έφτιαχνε πλήθρες και τώρα πρέπει να φτιάξει αριστουργήματα με χρυσάφι, με ασίμι, με λίθους πολύτιμους, με υφάσματα. Θα φτιάξει τέχνη. Αυτός που έφτιαχνε με άχυρα πλήθρες γίνεται. Για αυτόν δεν γίνεται, για το Θεό γίνεται. Πότε? Όταν πράττουν ακριβώς, γιατί ο Ιησούς, ο Θεός τι έκανε στο Μωυσή. Έτσι ακριβώς θα κάνεις. Αλλά μπορεί να μου πει ο Θεός, με αυτό θα κάνεις, δεν μπορώ Κύριε να το κάνω. Και έρχεται ο Θεός και λέει, δεν μπορείς εσύ, μπορώ εγώ. Αλλά για να μπορείς να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, για να μπορεί ο Θεός να κάνει με σένα αυτό που θέλει, πρέπει να υπάρχει αγάπη, ελπής για να υπάρχει πίστη. Και με την πίστη να ευαρεστείς τον Θεό και δια της πίστεως τα πάντα να είναι δυνατά σε σένα. Καθώς τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Αλλά δεν μπορείς να έχεις πίστη αν δεν έχεις αγάπη και ελπίδα στον Χριστό.
Δεν μπορεί η πίστη σου να ενεργείται αν δεν είναι ενωμένη με το Λόγο του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Μωυσής πριν αρχίσει το θαυμαστό έργο της κατασκευής κιβωτού της Διαθήκης, τους μιλάει για το Σάββατο. Προσέξτε, 6 ημέρες θα εργάζεστε, την 7η θα είναι η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο. Αυτός είναι ο αγιασμός, αφιέρωση. Και σε εμάς τι λέει? Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Δηλαδή αφιερωμένος στο Θεό. Και πώς θα είμαι αφιερωμένος στο Θεό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 30 μέρες το μήνα, σε όλη μου τη ζωή? Εύκολο. Αγάπη, ελπίς και πίστη. Τόσο εύκολο. Από τη στιγμή που ο λαός Ισραήλ, θυμηθείτε τι έχει περάσει μέχρι τώρα, προστασίες, παραβάσεις, στασιασμούς, έσπασε και ο Μωυσής και τις 10 εντολές, τις πλάκες θέλω να πω, ο Αρών έκανε παραβάσεις και λάτρευσε και έφτιαξε βόδι να το λατρεύουνε, δηλαδή απελπισία, αθλιώτης σε έναν Θεό τέλειο και Άγιο. Όμως ένα χρόνο του πήρε και έφτασε στο σημείο να μπορεί ο λαός. Και ποιο ήταν αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για να μπορεί ο λαός? Αφού του μίλησε για τον αγιασμό του Σαββάτου, μετά του λέει ακριβώς τι θα κάνει. Και κοιτάξτε αδερφοί ποιο ήταν το έργο του Θεού. Του λέει λοιπόν, θα φέρετε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαν. Πότε τα απόκτησαν? Όταν έφευγαν πριν ένα χρόνο από την Αίγυπτο και γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Τους γύμνωσαν. Τους πήραν όλα τα πολύτιμα. Τα είχαν στα χέρια τους. Γιατί? Για να μπορούν να φτιάξουν αυτά που θέλει ο Θεός. Άρα τα έχουν στα χέρια τους. Αλλά τώρα πρέπει να μάθουν και να μπορούν. Γι' αυτό λέει κάτι ο Λόγος του Θεού σοβαρό. Και ήλθεν πας άνθρωπος του οποίου η καρδία διήγηρε αυτόν και πάστη στον οποίον το πνεύμα αυτού ο Θεός, το πνεύμα του έκαμε τον άνθρωπο προαιρετικό, έφεραν τις προσφορές δια το έργο της υπηρεσίας. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο κατάφερε ο Θεός να κάνει την καρδιά του λαού Ισραήλ να θέλει το θέλημα του Θεού. Και το πνεύμα, και κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο το πνεύμα του ανθρώπου να είναι διεγερμένο όχι από το Θεό. Το πνεύμα να είναι κατάλληλο στο να αποδέχεται το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν διήγηρε το πνεύμα του, ούτε διήγηρε την καρδιά του. Μεταμόρφωσε τον άνθρωπο ώστε η καρδιά του να θέλει το θέλημα του Θεού και το πνεύμα του ανθρώπου να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Η μεταμόρφωση είναι και μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει. Βέβαια δια του Ιησού Χριστού είναι συγκλονιστική, έτσι. Αναγεννάει τον άνθρωπο, τον αλλάζει εκ βάθρων. Νέα τα πάντα. Τότε τι έκανε ο Θεός? Ενώ ο λαός Ισραήλ σκληροπρόσωπος και σκληρομέτωπος δεν έκανε ποτέ αυτά που του λέγει ο Θεός, τώρα τον έφερε σε τέτοια κατάσταση με κρίσεις, με δικαιοσύνη, με έλεος, με τις προσευχές του Μωυσή, με τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που έκανε ο Θεός, ο λαός Ισραήλ να έχει μια καρδιά που να θέλει και να οδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού. Το ξαναδιαβάζω. Και ήλθον, 21 εδάφιο διαβάζω, πας άνθρωπος, Ισραήλ, του οποίου η καρδιά του διήγηρε αυτόν. Μεταμόρφωσε την καρδιά του να διαγείρει τον άνθρωπο για να προσφέρει, για να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όχι μόνο αυτό. Και πας άνθρωπος τον οποίον το πνεύμα του ανθρώπου έκαμε τον άνθρωπο προαιρετικό. Δηλαδή του άλλαξε την καρδιά και το πνεύμα ώστε να θέλει και να κάνει αυτά που ο Θεός του ζητάει.
αυτό που κάνει σε εμάς με μεγαλεία και θαυμάσια διαπνεύματος Αγίου. Τότε τα έκανε με κρίσεις, με ταλαιπωρίες. Και αφού δημιούργησε ανθρώπους με καρδιά που να θέλουν το θέλημα του Θεού και με πνεύμα που να κάνουν το θέλημα του Θεού, τώρα έρχεται ο Θεός και λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θα δώσω και ικανότητες. Άρα δεν δίνει ο Θεός χαρίσματα. Δεν είναι ο Θεός, αδερφοί, συγχώρεσέ με πατέρα μου, ανόητος να δίνει χαρίσματα σε ανθρώπους που δεν τους έχει μεταμορφώσει. Και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Παίρνει έναν άνθρωπο τελείως ακατέργαστο. Τον επεξεργάζεται με το λόγο του και το πνεύμα του το Άγιο και τότε, τώρα πολύ περισσότερο. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και ποιον άνθρωπο μεταμορφώνει? Αυτόν που θέλει να μεταμορφωθεί. Τον κορέ τον έκανε. Ζώντες πήγανε στον Άδη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει. Μεταμορφώνει τον άνθρωπο που θέλει να μεταμορφωθεί. Του δίνει μια νέα καρδιά να θέλει και η καρδιά του να διεγείρει τον άνθρωπο να πράττει το θέλημα του Θεού. Του δίνει ένα νέο πνεύμα που το πνεύμα του ανθρώπου να διεγείρει τον άνθρωπο για να υπακούει. Και αφού τον μεταμορφώσει έρχεται και του δίνει χαρίσματα. Ικανότητες δηλαδή. Τάλαντα δηλαδή. Δηλαδή ό,τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι με απλότητα. Σε ποιον δίνουμε το μαχαίρι το χειρουργικό? Σε αυτόν που έχει εκπαιδευτεί και έχει γίνει γιατρός. Δεν θα έρθει κανείς να μου πει, πάρε αυτό εδώ πέρα και κόψε τον άνθρωπο, τον σφάξω. Και αν εμείς οι άνθρωποι κάνουμε, έχουμε σοφία και κάνουμε τέτοιο, σκεφτείτε ο Θεός. Γιατί τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός, αδερφοί, αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε καλά, σκοτώνουν. Να το πω αλλιώς. Ο Θεός μας δίνει τη μάχαιρα του Πνεύματος. Τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μάχαιρα στα χέρια του Γιώργου. Είναι μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν εγώ πάρω το Λόγο του Θεού και τον χρησιμοποιώ κατά την καρδιά μου, κατά τη λογική μας, σας σκοτώσω όλους. Σας κρίνω όλους, σας καταδικάσω όλους, θα σας στείλω όλους στην κόλαση. Μου δώσε το Πνεύμα του Άγιο, παραδείγματος χάρη λέω, σου δώσε το Πνεύμα του Άγιο, μητέρα, για να μπορείς δια Πνεύματος Αγίου να χρησιμοποιείς το Λόγο του Θεού προς ευλογία, όχι προς καταστροφή. Εάν το Λόγο του Θεού που μας δίνει δεν τον χρησιμοποιούμε δια Πνεύματος Αγίου, καταστρέφουμε, γκρεμίζουμε, σκοτώνουμε. Ο Θεός, αδερφοί, να κάνει χάρη. Γι' αυτό βλέπει σε άλλον δίνει χαρίσματα, σε άλλον δεν δίνει, σε άλλον μεγάλα, σε άλλον μικρότερα. Ποιο είναι το μυστικό? Αξιοπιστία. Έμπιστος. Έμπιστος του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Ποιον έστειλε? Να το βρω τώρα που το θυμήθηκα. Αν τον βρω. Ο Παύλος στην εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Των Θεσσαλονικαίων. Έστειλε τον Τιμόθεο. Γιατί? Για να μάθει την κατάσταση και να τους οικοδομήσει. Γιατί? Γιατί τον εμπιστεύεται. Τον εμπιστεύεται ο Παύλος, τον εμπιστεύεται και ο Θεός. Γιατί τον εμπιστεύεται? Γιατί έχει ωραία χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι καλός αδελφός. Έχει αγάπη. Οικοδομεί, δεν σκανδαλίζει. Και διαβάζω. Και επέμψε με Τιμόθεον των αδελφών ημών. Καλός αδελφός. Δεν κατακρίνει, δεν κρίνει, δεν πικραίνεται, δεν σκανδαλίζει, δεν λέει ανοησίες. Είναι καλός αδελφός. Κάνε μας, Κύριε μου. Πρώτον, καλά αδέλφια, να είμαστε καλοί αδελφοί. Και ποιος είναι ο καλός αδελφός? Αγάπη, ελπίδα, πίστη. Αυτός είναι ο καλός αδελφός. Καλός αδελφός δεν είναι ο συναισθηματικός.
αλλά είναι αυτός που έχει αγάπη, έχει ελπίδα στο Χριστό και πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεύτερον, διάκονος του Θεού, υπηρέτης δηλαδή. Δεν είναι αφεντικό, δεν δίνει διαταγές. Ο Χριστός λέει δεν ήρθα να υπηρετηθώ, αλλά να υπηρετήσω. Και γιατί είναι αξιόπιστος? Γιατί πάει να υπηρετήσει. Και πώς υπηρετούμε? Όχι κάνοντας ό,τι θέλω, ούτε ό,τι μ' αρέσει, ούτε ό,τι νομίζω. Γι' αυτό πριν από λίγες μέρες ο Κύριος μου είπε, αν εσύ κάνεις ό,τι μ' αρέσει, εγώ θα κάνω σε σένα ό,τι σ' αρέσει. Και τα χάσα. Αν εσύ κάνεις ό,τι εγώ θέλω, εγώ σου υπόσχομαι ότι σε σένα θα κάνω ό,τι θέλεις. Και αν εσύ κάνεις ό,τι σου λέω, και εγώ σου υπόσχομαι θα κάνω σε σένα ό,τι μου λες. Αυτός είναι ο απόλυτα ευλογημένος άνθρωπος, ο αξιόπιστος. Είμαι έτσι? Δεν είμαι. Αλλά τι λέω? Κάνε με Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Ελπίζω στο Χριστό ότι μπορεί να με κάνει. Και ελπίζω στο Χριστό γιατί θέλει να με κάνει. Και θέλει να μας κάνει όλους. Και δεν μας το λέει, και δεν το λέει σε έναν, το λέει σε όλους μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν του Αποστόλου του Τιμόθεου είναι διάκονος, υπηρέτης, δούλος, όχι αφεντικό. Και το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό, συνεργός. Συνεργάζεται. Συναγωνίζεται. Δεν ανταγωνίζεται. Δεν αντιστέκεται, δεν στατσιάζει. Είναι συνεργός, σύντροφος. Είναι μαζί. Το μυαλό του δεν είναι να κρίνει και να κουτσομπολέψει. Το μυαλό του είναι να αγωνιστεί και να συνεργαστεί. Με ποιον? Με αυτόν τον άχρηστο? Με αυτόν τον άχρηστο. Γιατί τον διάλεξε ο Θεός. Δεν βλέπει όμως κανέναν άχρηστο. Τι βλέπει? Συνεργούς βλέπει. Συνεργάτες βλέπει. Και προσπαθεί να μαθαίνει από αυτούς, όχι να διδάσκει, γιατί ξέρει ότι όποιος είναι δάσκαλος έχει μεγαλύτερη κατάκριση. Και έτσι μπορεί πια να στηρίξει, να παρηγορήσει και να ενισχύσει. Πράγμα στο οποίο, λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαστε τεταγμένοι. Και έτσι λοιπόν, κατάντησε ο Τιμόθεος με αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα, να λέει γι' αυτόν ο Παύλος ότι έναν ισόψυχο έχω, ο οποίος δεν ζητάει τα δικά του, αλλά τα του Ιησού Χριστού. Να ο αξιόπιστος άνθρωπος. Να ο άνθρωπος που δεν είμαι. Μακάρι να είσαστε εσείς, αλλά μακάρι να μας κάνει όλους ο Χριστός. Αξιόπιστος άνθρωπος. Ισόψυχος, γιατί δεν ζητάει να δικαιωθεί, δεν ζητάει να γίνει αυτό που θέλει, αλλά τον ενδιαφέρει τι θέλει ο Χριστός, τι αρέσει στον Ιησού Χριστό και τι εντολή του δίνει ο Χριστός. Και έτσι σε αυτόν τον άνθρωπο δίνει ο Θεός χαρίσματα. Κατά την ικανότητα εκάστου. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει κατά τη δύναμη εκάστου. Δηλαδή μετράει ο Θεός. Μετράει, σε αυτόν θα δώσω μέχρι εδώ. Παραπάνω δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν μπορεί να το αντέξει. Μέχρι εδώ θα το δώσω. Αυτό είναι. Στον άλλον θα δώσω λίγο λιγότερο. Δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο. Στον άλλον λίγο λιγότερο. Γιατί δεν μπορεί να αντέξει περισσότερο. Και το πόσο αντέχεις, τα νεφρά σου ο Χριστός τα ξέρει. Και το πόσο μπορεί να σε εμπιστευτεί στην καρδιά σου, μόνο ο Χριστός το ξέρει. Γιατί αυτός ερευνά καρδίες και νεφρούς. Γι' αυτό μην παραπονιέσαι γιατί έχει δώσει τον άλλον. Και μην κρίνεις τον άλλον. Τον Αρών διάλεξε. Αλλά εάν σε διαλέξει, θα κάνει απρόβλεπτες ευλογίες. Πήρε τη ράβδο του Αρών, την έβαλε στη σκηνή του μαρτυρίου, βλάστησε, άνθησε και έκανε και μίγδαλα.
Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Και βλαστάνει και ανθίζει και καρποφορεί. Ιδίως δε τις έσχατες ημέρες ψάχνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου να βρει ανθρώπους που να είναι καλοί αδελφοί, καλοί δούλοι και καλοί συνεργάτες. Γι' αυτό και τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους ο Απόστολος Παύλος, να το διαβάσω από μέσα. Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, στέκεστε σε ένα πνεύμα και σε μια ψυχή και συναγωνίζεστε, όχι ανταγωνίζεστε, αγωνιστείτε μαζί για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, για το έργο του Θεού. Κάτι δύναμη είναι κάστο με αποτέλεσμα. Ο Κύριος μας λέει στον Μωυσή ότι σου δώσα το Βεσελεήλ να κάνει αυτά που εσύ Μωυσή δεν μπορείς να κάνεις. Τι Θεός είναι αυτός? Δεν τα δώσω όλα στο Μωυσή. Και εσύ θα κάνεις τούτο και εσύ θα εργάζεσαι το χρυσό και εσύ θα εργάζεσαι το ασίμι και εσύ θα εργάζεσαι το ύφασμα, το κιανούν, το πορφυρούν. Όχι. Εσύ μόνο θα τους λες πώς να το κάνουν και αυτοί θα μπορούν να κάνουν αυτά που εσύ τους λες. Γιατί εγώ τους έχω δώσει ικανότητα να μπορούν να το κάνουν. Δόξα να έχει ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Αυτή είναι η οικογένεια του Χριστού. Μας δίνει τι να κάνουμε και σε κάποιους δίνει και τη δυνατότητα να μπορούν. Δεν μπορεί τα πάντα ο Μωυσής. Δεν είπε ότι όλα θα τα κάνεις εσύ. Να σας πω κάτι. Τίποτα δεν έκανε ο Μωυσής. Τώρα το κατάλαβα. Σήμερα το κατάλαβα. Λέω, μα τίποτα δεν έκανε ο Μωυσής. Τίποτα δεν έκανε ο Μωυσής. Απίστευτο. Τίποτα, τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν πήγαινε, συναντούσε τον Κύριο, έπαιρνε το Λόγο του Θεού και τον επέβαλε, όχι με το ζόρι. Με τη χάρη του Θεού. Σε αυτούς που την καρδιά ο Θεός είχε φτιάξει για να θέλουν το θέλω του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυτή είναι η τέλεια Εκκλησία. Ο Παύλος δεν ήταν πρεσβύτερος, δεν έκανε κοινωνία, έλεγε πώς να κάνουν την κοινωνία. Δεν έκανε γάμους, έλεγε πώς να κάνουν γάμους. Δεν έκανε βαφτίσεις, έλεγε τι είναι βάφτιση και πώς να την κάνουν τη βάφτιση. Μα τίποτα δεν έκανε ο Παύλος, τίποτα ο Απόστολος. Αλλά έκανε τα πάντα. Με το Λόγο και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έλα εδώ Βεσελεήλ και τον διέκρινε. Είχε και διάκριση ο Μωυσής. Εσύ μπορείς να κάνεις πράγματα που κανένας άλλος δεν μπορεί. Αυτό θα κάνεις εσύ. Και επιπλέον θα διδάσκεις και τους άλλους να μάθουν, να κάνουν αυτά που σε δίδαξε ο Θεός, όχι εγώ. Που σου δώσει την ικανότητα να κάνεις, θα βρεις ανθρώπους που να μπορούν, όπως λέει και στο Τιμόθεο, αυτά που σου λέω να τα πεις και σ' άλλους. Αλλά τι κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να διδάξουν και αυτοί άλλους. Και έτσι πάει, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού από τον έναν στον άλλον, αλλά σε εκλεκτούς, σε διαλεγμένους από το Θεό, σε αξιόπιστους στο Θεό, σε ανθρώπους στους οποίους εμπιστεύεται ο Θεός για να τους δώσει αυτά που ο Θεός θέλει να δώσει. Και επαναλαμβάνω και πρέπει να το επαναλάβω, ποιοι είναι αυτοί που μπορεί να γίνουν αξιόπιστοι? Αυτοί που αγαπάνε τον αδελφό τους όπως ο Χριστός τον αγάπησε. Και πώς θα καταλάβω να αγαπάω? Από τη συμπεριφορά μου, από τα λόγια μου, τα έργα μου, την προσευχή μου όταν προσεύχομαι. Με αποτέλεσμα κάνω έλεος και ο Θεός είναι ελεήμων σε μένα. Και καθώς εγώ κάνω έλεος και αντιμετωπίζω
με αντιμετωπίζει ο Θεός σαν ελεήμων, εάν και ελπίζω μόνο στον Κύριο, τότε ο Θεός δεν είναι μόνο ελεήμων και με ευλογεί κιόλας. Είμαι και ευλογημένος. Ελεημένος, ευλογημένος, μπορώ τώρα να είμαι και υπάκουος στη φωνή του Κυρίου, εκτελεστής και όχι επιλύσμων ακροατής. Άρα, αξιόπιστος στο Θεό. Αν μάλιστα η καρδιά μου είναι και ειλικρινής ενώπιον του Θεού και μ' αρέσουν αυτά που αρέσουν στο Θεό και θέλω αυτά που θέλει ο Θεός και κάνω αυτά που μου λέει ο Θεός, τότε ο Θεός μπορεί να μεταμορφώσει και σε ισόψυχο του Χριστού. Να θέλω τα του Ιησού Χριστού και όχι τα δικά μου, τα της οικογενείας μου, τα της γνώμης μου. Να θέλω πραγματικά αυτά που θέλει ο Χριστός, να μ' αρέσουν αυτά που αρέσουν στο Χριστό και να κάνω αυτά που λέει ο Χριστός. Ώστε ο Χριστός να είναι σε μένα ένας δάσκαλος, καθηγητής, Κύριος μου και Θεός μου. Δόξα στο Θεό. Με τέτοιους ανθρώπους ο Θεός εργάστηκε, βεβαίως δια του Μωυσέως, καθώς έδωσε σε τέτοιους ανθρώπους χαρίσματα, ιδιαίτερα και οικοδόμησαν τη σκηνή του μαρτυρίου. Και η σκηνή του μαρτυρίου ήταν στην αυλή πρώτα που υπήρχε η χάλκινη λεκάνη που έπλαιναν τα χέρια τους για να μπουν μέσα και το χάλκινο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που θυσίαζαν ζώα και έμπαιναν μέσα. Στην αρχή υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως από την δεξιά μεριά όπου προσέφεραν τους άρτους της προθέσεως και η χρυσή λιχνία που ήταν πάντα ανωμένη στην αριστερή μεριά και καθώς προχώραγαν υπήρχε το χρυσούν θυσιαστήριον του θυμιάματος που προσέφεραν ευώδες θυμίαμα ιερείς και βρισκόντουσαν μπροστά στο καταπέτασμα. Και μέσα στο καταπέτασμα υπήρχε μόνο η σκηνή του μαρτυρίου. Συγγνώμη, η κυβωτός της Διαθήκης. Και στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχε η ράβδος η βλαστήσασα του Αρών ή μια στάμνα με το μάνα και το βασικότερο απ' όλα που παρέμεινε μέχρι τέλος οι δύο πλάκες με τις 10 εντολές. Και εκεί δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Μια φορά το χρόνο την ημέρα του εξυλασμού που εισήρχεται ο ιερεύς πρόσφερε θυσίες υπέρ του λαού και αλίμονό του αν δεν ήταν Άγιος. Πέθαινε. Γι' αυτό τον είχαν δεμένο από το ποδαράκι του με μια χρυσή κλωστή σκηνή και όταν δεν ακούγαν τον τρίγκι-τρίγκι που του είχαν βάλει εδώ πέρα ένα κουδούνι τον τραβάγαν και τον βγάζανε νεκρό γιατί εισήλθε όχι Άγιος, στα Άγια των Αγίων. Και γιατί αυτό ήταν τόσο σημαντικό? Για πολλούς λόγους, ο πρώτος ήταν γιατί μέσα από εκεί επισκεπτόταν ο Θεός το λαό και μιλούσε στόμα με στόμα με τον Μωυσή, με τον Αρών και αργότερα με τους ιερείς. Δεύτερον, γιατί μέσα σε αυτή υπήρχε η δόξα και η νεφέλη, η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που καθοδηγούσε για τα 40 ολόκληρα χρόνια το λαό Ισραήλ μέχρι να εισέλθουν στη γη της επαγγελίας. Σηκωνόταν νεφέλη, σηκωνόταν ο λαός. Δηλαδή δεν έκανε ό,τι ήθελε ο λαός. 40 χρόνια δεν έκανε τίποτα από ό,τι ήθελε από μόνοι τους. Βέβαια πολλοί αφήσαν τα κόκαλά τους στην έρημο εξαιτίας της απιστίας η οποία προήλθε από την έλλειψη της ελπίδος στον Κύριο και από την έλλειψη της αγάπης στα αδέλφια τους και στο Θεό. Αδελφοί, είναι ανάγκη να υπάρχει πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερη και πρώτη η αγάπη, για να μπορέσουμε εκείνη την ημέρα να είμαστε έτοιμοι και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων, υποτεταγμένοι, όχι επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές του Λόγου, υποτεταγμένοι στο Λόγο του Θεού, με την ελπίδα μας μόνο στο Χριστό και με την καρδιά μας με γεμάτη από την αγάπη του Θεού Πατρός, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν.